Viva Sky, κυρίες και κύριοι. Και στην επόμενη σελίδα του περιοδικού μας θα συναντήσουμε έναν κύριο τον οποίο γνωρίζω πολλά χρόνια. Τον έχουν πει βροχοποιό. Τον έχουν πει ταραχοποιό. Εγώ αυτό που ξέρω και είναι σίγουρο είναι ότι εξακολουθεί, ενώ πέρασαν τα χρόνια, να είναι μεγάλο παιδί. Υποδεχθείτε τον Δημήτρη Κολάτο. Εξακολουθείς βέβαια να είσαι τζόβενο. Παιδί εξακολουθείς να είσαι. Αναλύωτος. Και χωρίς να έχεις έτσι αλλοιώσεις. Αλήθεια, δεν σε ρωτάω πόσο χρονών είσαι. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, Ναι. Πολλά χρόνια. Καμιά φορά νιώθω πολύ γέρος πάντως και πολύ κουρασμένος. Έλα. Ναι. Αποκλείεται, δεν το πιστεύω. Πολύ κόσμο δεν το πιστεύει. Ε? Πολύ κόσμο δεν το πιστεύω. Εγώ σε βλέπω ότι όσο περνά τα χρόνια τόσο πιο πολύ και ζωηρεύεις, θα έλεγα. Και τα βάζεις πάλι με όλο τον κόσμο, ε. Και τα βάζεις πάλι με τα διαπλεκόμενα, όπως τα βάζεις μια άλλη εποχή. Τότε που δεν τα ξέραμε ως διαπλεκόμενα, τα ξέραμε ως συγκεκριμένες πολιτικο-οικονομικές δυνάμεις του τόπου. Και φοβόμαστε να μιλήσουμε για αυτές. Όταν είχα ανεβάσει εγώ το μεγιστάνα του τύπου, είχε τρομοκρατηθεί η Αθήνα. Λέγανε πάει, ο Κολάς το καθαρίσουν. Και δεν με καθαρίσαν το πλήρω. Αλλά μιλάγες ανοιχτά τότε για το μεγαλοεκδότη, τον κύριο Λαβράκη. Ναι, και μιλάω και τώρα. Και μιλάς και τώρα, αλλά είναι μια άλλη εποχή. Τότε μίλησες πολύ άσχημα σε εκείνο το θεατρικό έργο. Και ξέρεις τι με πόνεσε, ότι θα το καταλάβαινα, ο κ. Λαμπράκης τότε είχε αντιδράσει. Αν ο κ. Ψυχάρης τότε είχε αντιδράσει. Θα το έβρισκα και πάλι καλύσω και θα έκανε και δίκιο. Ήμουν σκληρός και ίσως κάπου να ήμουν και άδικος. Αλλά το αφήσανε και περιμένανε χρόνια και χρόνια και χρόνια και ήρθε μια στιγμή που έκανα το ωραιότερο πράγμα στη ζωή μου, χωρίς να ζητάω τίποτε. Ήθελα να προσφέρω στα αυτιστικά παιδιά ένα δικό του χώρο ζωής. Θα άλλαζα σε αυτόν τον τομέα την ιστορία της Ελλάδος. Θα ανοίγαμε δρόμους στην Ευρώπη. Η Ελλάδα θα ήταν περήφανη. Θα μπορούσε να πει ο Πρωθυπουργός σήμερα της Ελλάδος: Ελάτε να δείτε εμείς τι κάνουμε για τα ειδικά παιδιά. Καμία χώρα δεν θα το έκανε. Και δεν έχουμε κάνει πολλά πράγματα που να είμαστε περήφανοι ως χώρα. Και ήρθε ο Ψυχάρης και σταμάτησε την προσπάθεια αυτή. Στην ελπίδα να κάνει κακό σε μένα. Ενώ εμένα δεν μου κάνει κακό κάποιος οικοφοντώντας. Μίλησαν πολύ τότε για σκάνδαλο. Ένας. Μόνο Ψυχάρης. Και είναι τόσο σκληρό αυτό για τον Ψυχάρη που δεν τον ακολουθήσαν ούτε τα νέα. Μόνο Ψυχάρης. Κανείς άλλος. Δεν τόλμησε κανείς. Γιατί μιλάνε γιατί. Για λεφτά που δεν μας έδωσε η κυβέρνηση. Είχαμε πει θα δώσουμε 1,5 εκατομμύριο στον Κολάτο. Ξεσηκώθηκε κανόνα και δεν τον πήρα ποτέ. Δεν πέρασε ποτέ από τα ταμεία. Τι διαχείριση λοιπόν 1,5 εκατομμυρίου που δεν τον πήρα. Θα με ελέγξει για κάτι τον πήρα. Θα πεις δηλαδή ότι τα διαπλεκόμενα σου έβαλαν τρικλοφοδιές ή απλώς κάποιοι μεγαλοεκδότες των Αθηνών. Όχι, σε έθαψαν για τα καλά κάποτε. Ή προσπάθησαν να σε θάψουν. Δεν θάβουν αυτό το ακούσουν τα νέα παιδιά. Κανένας δεν μπορεί να σε στάψει, παιδιά μου. Κρατήστε το κεφάλι ψηλά και χέστε τους. Κανείς δεν μπορεί να σε στάψει. Κανένας δεν θάβει κανένα. Θαυόμαστε μόνοι μας. Αν πονάω εγώ και υποφέρω τα βράδια, δεν είναι επειδή με κατηγόρησε ο Λαμπράκης ή οποιοδήποτε άλλο ή ξέρω κάτι παλιόπαιδα που γράφουν. Σε πονάει όμως αυτό το όνομα. Όχι, δεν πονάει καθόλου. Σου δημιούργησε ποτέ πρόβλημα ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τον πολιτισμό της Ελλάδος? Εμένα κανένα. Αυτός ο άνθρωπος όμως σκότωσε την ψυχή 10.000 παιδιών για πάντα στην Ελλάδα. Δεν θα ξαναγίνει ποτέ ο χώρος αυτός. Εγώ όταν το Πασόκ με κάλεσε τώρα να βοηθήσω, είπα όχι. Να βοηθήσω τους γονείς, μικρές προσπάθειες, ναι και βοηθάω. Αλλά ο ίδιος να ξανακάνω αυτό που έκανα, ποτέ τελείωσε. Τελειώσαν τα παιδιά αυτά. Έχουν την κόλαση μπροστά τους. Αυτή την κόλαση, αν υπάρχει Θεός, και δυστυχώς δεν πιστεύω, αν πίστευα θα ήμουν σίγουρος ότι θα κεγόταν ο Ψυχάρης συνέχεια. Δεν θα έβγαιναν την κόλαση ποτέ. Μήπως όμως ο Σταύρος ο Ψυχάρης, που είναι ένας πασίγνωστος και έγκυρος δημοσιογράφος, ανακάλυψε ότι υπήρχε ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο σε αυτή την ποσότητα των χρημάτων που ήθελες να πάρεις εσύ. Δεν τα πήρα. Που ήθελες μα να δεν ήθελα να τα πάρω, μου τα προτείνανε. Εγώ ήθελα. Εγώ δεν ήθελα την ενόπλωση και έκανα σκάνδαλο. Τα χρήματα αυτά ήταν πολύ λίγα. Ξέρετε κάτι, 1,5 δισεκατομμύριο δίνουμε το χρόνο στον Ταού Πεντέλης για να υποφέρουν τα παιδιά. 1,5 δις. Και εμείς ζητάγαμε 1,5 δις για όλη την Ελλάδα για να γίνουν χώροι ζωής. Ναι, στο φινάλε, γιατί να θέλει ένας μεγαλοεκδότης,
ο οποίος δείχνει ότι αγαπάει τον πολιτισμό αυτής της χώρας, ο οποίος έφτιαξε το μουσικό μέγαρο. Ποιο πολιτισμό, κούκλε μου. Εδώ πέρα του ένοιαζε. Γιατί να θέλει να χτυπήσει ένα σκηνοθέτη. Γιατί έπρεπε να πληρώσει το μεγιστάνο του τύπου. Έπρεπε να πληρώσω το μεγιστάνο του τύπου. Δεν έπρεπε να το πληρώσω κάποια στιγμή. Και αυτό με πόνεσε. Ότι αν εκείνη τη στιγμή έβαζαν πέντε ανθρώπου και με δέρνανε, τότε που, που έλεγα αυτά που έλεγε το ψυχάκι και το λαμπράκι, δεν το καταλάβαινα. Του έλεγα τρομερά πράγματα. Τα προτιμούσε δηλαδή να σε δίνουν. Ναι, θα προτιμούσε, θα δώσει κάποιο αντρίκιο. Με δίνουν του εφοπλιστέ. Αλλά το προτιμούσε και εκείνο με κάνει, να με κάνει να σκοτώσουν. Οι εφοπλιστέ έδιρανε. Όχι, δεν ξέρω ποιο με έδιρε. Απάντω ήταν άνθρωποι πληρωμένοι, είχα κρατούσα τότε. Όταν ανέβασε το έργο οι εφοπλιστέ. Για όσου δεν το θυμούνται, να πούμε ότι τότε. Σκανδάλισες, να πούμε και τη χρονολογία έτσι για να θυμηθούμε και τα χρονάκια μας. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια 81, 82. Τώρα. Ναι, είναι, θα έλεγα μετά εγώ. Περές. Ήταν μετά τον Άγιο Πρεβές. Ναι, είχες αρχίσει με την εκκλησία, τα έβαλες με την εκκλησία. Έκανες τους παπάδες να κοκκινήσουν, έκανες τους ιερείς. Αυτό είναι καλό. Οι παπάδες κοκκινήσανε και αυτό είναι προσφορά δικιά μου και δείχνει ότι η εκκλησία έχει υγεία. Στη συνέχεια όμως και αφού σε τιμώρησαν και σε έστειλαν, δεν θυμάμαι πόσες φορές στα δικαστήρια. 150 φορές κάθισε στο σκαμνί, κάθισε στο εδόλιο του κατηγορούμενου. Στη συνέχεια τα έβαλες με τους εφοπλιστές αυτής της χώρας, που αποτελούν και αυτοί, θα έλεγα, ένα στρατηγικό τομέα της οικονομίας μας. Έτσι σε δίρανε. Σε δίρανε. Με δίρανε κάποιοι άνθρωποι που πρέπει να ήταν επαγγελματίες, γιατί είχα μια τσάντα με τότε 1.000.000 τσιντάδα και την αφήσανε πολύ ωραία τσάντα δερμάτινη και φύγανε. Άρα ένας άνθρωπος που φύγει μια τσάντα και το έσκασε και εγώ του χτύπησα με την τσάντα και το έσκασε. Και μετά τα έβαλες και με τους εκδότες. Ναι. Θέλησες να τα βάλεις με ένα παραδοσιακό και ιστορικό εκδότη. Και πίστευα ότι είχα δίκιο. Τον κύριο Λαμπράκη. Ναι, και πίστευα ότι είχα δίκιο. Τελικά νιώθεις την ανάγκη να προκαλείς πάντα. Θίγοντας καυτά θέματα. Να σου πω. Θίγοντας θέματα φωτιά, νιώθεις την ανάγκη να συνεγείρεις συνειδήσεις, να προκαλέσεις. Το έκανες. Το έργο Πετέν στο Παρίσι. Ναι. Προκάλεσες. Ο Πετέν είναι ένα πρόσωπο που προκαλεί ακόμα ναι. Εκεί. Και προκαλεί, αν θέλεις, και διχαστικά. Δημιουργεί διχαστικά διλήμματα εκεί πέρα. Όχι, να σου πω κάτι. Προκάλεσε γιατί με ενοχλούσε το ότι οι Γάλλοι μιλάγαν για αντίσταση και δεν αναγνωρίζαν την ελληνική αντίσταση. Αυτοί που συνεργαστήκαν με τους Γερμανούς και βάλαν τον Πετέν μπροστά για να φάνε καλά, για να ζήσουν ωραία και να βρίσκουν την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό με ενόχλησε. Και έκανα σπρώξει ένα μεγάλο λάθος. Τώρα που σε βλέπω έτσι να μιλάς, μου θυμίζεις εκείνο τον κολάτο. Στη μαυρόασπρη τηλεόραση, θα τη βγω έτσι, παλιά σε εκείνη τη φοβερή, σε εκείνο το φοβερό διάλογο με τον συγχωρεμένο τον Καραγιάννη, που έγινε χαμός εκείνη τη νύχτα, που μίλαγε όλη η Ελλάδα την άλλη μέρα. Θυμάσαι την κόντρα σου με τον συγχωρεμένο τον Καραγιάννη. Και θυμάμαι τι είχα πει. Ναι, είχα πει σε κάποια στιγμή. Από εδώ τον παραδοσιακό, θα το πω έτσι, σκηνοθέτη του ελληνικού κινηματογράφου που γύριζε τις ελληνικές ταινίες. Από εκεί το νεαρό σκηνοθέτη, τον Κολάτο, έτσι, που. Ξετύλιγε, αν θέλει, την καριέρα του στη Γαλλία και εκείνο το βράδυ ο χαμός που έγινε. Που σου είπε ο Καραγιάννης κάποια στιγμή ότι εσύ τρως τα λεφτά σου. Ναι. Έτσι, τρως τα λεφτά της μαμάς σου. Ναι. Έτσι και έγινε ο χαμός, γιατί γύρισες και του είπες εσύ ότι αυτά που φτιάχνεις τα έργα είναι μπούρδες, κάτι τέτοιο του είπες εσύ. Και το κακό που θα ήταν ότι αν είχα σήμερα τους σκηνοθέτες. Είσαι ο ίδιος όμως, δεν άλλαξες ποτέ. Δεν αλλάξαν τα πράγματα, χειροτερέψαν. Εγώ είχα πει τότε ότι. Είσαι όπως λέει ο Βουνάτσος, χειμώνα καλοκαίρι ίδια μούρη. Δεν ξέρω, η έκφραση είναι μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι λίγο χοντρή, ναι. Αλλά έτσι το λέει ο Βουνάτσος. Για να αλλάξω, θα έπρεπε να αλλάξει και η Ελλάδα προς το κάτι που έχει αλλάξει. Κινηματογράφο, μια ομίλη για κινηματογράφο, σήμερα δίνει η Ελλάδα δισεκατομμύρια. Και το αναφέρουμε στον κύριο Μπέρο, ο οποίος είναι τελείως απαράδεκτο, αστεία περίπτωση υπουργού, ας πούμε. Δεν ξέρω καν τώρα πια αμφισβητώ και ότι ήταν καλός δήμαρχος Καλαμάτας. Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι καλός σε τίποτα. Θέλω να πάω στην Καλαμάτα να τους ρωτήσω. Ήταν πραγματικά καλός δήμαρχος ο άνθρωπος αυτός. Λένε ότι ήταν καλός. Δεν το ξέρω. Τώρα πια το πιστεύω. Αν μου το πούνε οι Καλαματιανοί όλοι και μου κάνουν μια σφυγομέτρηση και μου το πούνε εμένα, το δεχτώ. Πάντως υπουργός πολιτισμού είναι κωμικο-τραγικός. Γιατί επειδή δεν σου δίνει λεφτά. Όχι. Δίνει σε όλους τους άλλους. Δεν μπορεί ένας υπουργός. Άρα είσαι κομμένος ακόμα. Ασφαλώς είμαι κομμένος. Είσαι κομμένος. Μα όλοι οι ζωντανοί άνθρωποι είναι κομμένοι. Γιατί όμως είσαι κομμένος. Ποιος ελέγχει τον πολιτισμό αυτής της χώρας. Ποιοι τον ελέγχουν τελικά ώστε να σε κόβουν και να σε αφήνουν απ' έξω. Υπάρχει μαύρη λίστα ακόμη. Λένε σήμερα οι εφημερίδες, κάποιες προοδευτικές εφημερίδες, όχι στους εξοπλισμούς. Και ξεσηκώνει τον κόσμο να μην εξοπλιστούμε, να μην πληρώσουμε για να έχουμε το μήνυμο της ασφαλείας που πρέπει να έχουμε. Λένε λοιπόν αυτοί. Μικρή δεν... μερίδα του τύπου. Ναι, τύπου, ναι. Πάντως οι σοβαρές εφημερίδες το είπαν. Οι σοβαρές εφημερίδες το είπαν. Σοβαρές με πολλά εισαγωγικά. Στο σοβαρές ασφαλώς τα βάζω εγώ. Και λένε δεν έπρεπε αλλιώτικα να αμυνθούμε. Πώς να αμυνθούμε. Έπρεπε να έχουμε ετοιμάσει την Ευρώπη, να έχει πιστέψει ο Ευρωπαίος πολίτης, αυτό που είναι η πραγματικότητα, ότι τα σύνορα της Ελλάδος είναι ευρωπαϊκά σύνορα. Είπε ο κύριος Μπούς ότι είναι ιερά. Το έχει πει στον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί δεν πιστεύεις δηλαδή τις διαβεβαιώσεις που δίνουν οι Αμερικανοί. Σήμερα στην Ευρώπη. Σήμερα... Δεν πιστεύεις αυτά που κέρδισε ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης δεν κέρδισε τίποτα. Ο Μητσοτάκης πέρασε ωραία όπως περάσαμε και όλοι οι Έλληνες πολιτικοί. Μην μου μιλάς για το Μητσοτάκη, έχω και ένα προσωπικό. Είπε ο Μπούς είναι ιερά τα σύνορα του. Οι Αμερικάνοι όταν μιλάνε σε Έλληνα πολιτικό είναι σαν να μιλάνε σε κανένα. Δεν του υπολογίζουν, δεν υπάρχουν για αυτό. Δεν είναι υπάλληλοι οι Έλληνες πολιτικοί. Χειρότερα από υπάλληλοι. Είναι κατώτεροι υπάλληλοι. Ούτε καν μεσαίοι υπάλληλοι.
Είναι κατώτερη πάλι. Αλλά το τρομερό. Του λες εξαρτημένους. Του λες όργανα των Αμερικανών. Γιατί δεν είναι. Όχι μόνο των Αμερικανών. Είναι, αυτό με ενδιαφέρει πολύ, η Ευρώπη. Στην Ευρώπη μπορούσαμε να πείσουμε την Ευρώπη να μας καλύψει. Αφού αγοράζουν τα νησιά μας, αφού στην Κρήτη την αγοράζουν οι Γερμανοί. Γιατί δεν στέλνουν πλοία να την πλασιστούν. Γιατί δεν στέλνουν στο Αιγαίο πλοία. Γιατί αφού είναι όλη η Ευρώπη. Γιατί να μιληθούμε μόνο εμείς. Γιατί να πληρώσουμε για την άμυνα της Ελλάδας μόνο εμείς οι Έλληνες. Και να μην πληρώσει η Ευρώπη. Πότε όμως εμείς μιλήσαμε στους Ευρωπαίους. Κοιτάτε κάτι, δίνουμε εκατομμύρια, αυτός ο κύριος Μπένος, δίνει εκατομμύρια σε θειάσου της πλάκας. Παίζουν στην Ελλάδα δύο θείες στην Αθήνα, είναι τραγικό αυτό. Δύο φορές Άμλετ. Με θεατές πέντε από εδώ και πέντε από εκεί. Και πληρώνονται από το κράτος. Υπάρχουν θείες πολλοί οι οποίοι επικορυγούνται στην Αθήνα. Δώσε τα λεφτά να πάνε έξω. Τραγωδίες, Αριστοφάνης, ποιητές. Και η Ευρώπη να είναι γεμάτη από την ελληνική παρουσία, την πνευματική ελληνική παρουσία. Δηλαδή είναι άσχετος, θες να πεις. Όχι άσχετος. Από πολιτισμό και κινηματογράφο. Ναι, και το βάλανε επίτηδες. Γιατί η γραμμή είναι όχι στην Ελλάδα. Σήμερα, αν θέλει να κάνει μια ταινία, θέλει να βάλει λεφτά. Ποιο είναι το πιο απλό σενάριο. Εσύ θα πεις στο τέλος ότι είναι αν θέλει να σωσιμίτης. Ο Σιμίτης είναι. Κοιτάξτε κάτι. Έχουν δεχτεί, η ελληνική εξουσία έχει δεχτεί το τέλος της Ελλάδος. Και έχει, αυτό έχει παζαρευτεί όπως παζάρευσε η Γαλλία το τέλος των μεσονικών κρατών όταν έγινε η κεντρική εξουσία. Δεν ξέρουμε, η ιστορία δεν είναι κακό. Ναι, είπαν στους μεσαίους. Είπαν στους φεουδάρχες. Ναι, είπαν στους φεουδάρχες. Συνειδητοποιημένη θέση. Προδοσία. Ναι, συνειδητοποιημένη. Ναι. Και ξέρεις πώς έγινε. Καλέσαν και τους είπανε. Τα κράτη τελειώσανε. Ή στο μεσαίο να καλέσουν τους φεουδάρχες με τις πανοπλίες που τους βλέπουν σε διάφορες ταινίες. Ε, και τους είπαν θα γκρεμίσετε τα κράτη. Θα πάψετε να έχετε νόμισμα. Ένα λεπτό, το ολοκληρώσω. Γιατί είχαν νόμισμα δικό τους οι φεουδαρχίες. Θα γκρεμίζετε τα τείχη. Δεν θα έχετε νόμισμα, δεν θα έχετε στρατό δικό σας και θα σας δώσουμε για εσάς και τα παιδιά σας μερίδιο στην κεντρική εξουσία. Θα έρθει στο Παρίσι δηλαδή. Και είπανε μερικοί ναι και άλλοι όχι. Αυτοί που είπαν όχι σφαχτήκανε. Και υπάρχουν πολύ ωραίες ιστορίες. Τελικά όμως με συγχωρείς. Είναι η εποχή των τριών. Βλέπεις, εσύ κατά καιρούς έχεις πει ότι όλοι οι Έλληνες πολιτικοί. Και δεν θα έλεγα κατά καιρούς. Τακτικότατα λες. Τακτικότατα το λες. Όποτε μπορώ. Όποτε μπορείς. Μέχρι να με κόψεις. Ότι όλοι οι Έλληνες πολιτικοί είναι προδότες. Και έχει ξεκινήσει από τον Καραμαλή. Ναι, ασφαλώς. Τον οποίο θα έλεγα ότι. Ο χειρότερος Έλληνας πολιτικός. Σκότωσε την Ελλάδα. Ασφαλώς, σκότωσε την Ελλάδα. Γιατί σκότωσε την Ελλάδα. Γιατί σκότωσε τον παππού, σκότωσε τη γιαγιά, γκρέμισε την Αθήνα, τα καρετσιμέντα όλα. Άφησε να φύγει να χάσουμε τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης. Κούκλε μου, όταν ο Καραμαλής έγινε πρωθυπουργός της χώρας μας. Γιατί ο παπάγος όταν έγινε τα γεγονότα του 1955, ας πούμε ότι δεν καταλάβαινε, τα είχε χαμένα. Ήταν ζωντανός νεκρός όπως πάρα πολλοί Έλληνες που έχουν δύναμη. Ήρθε ο Καραμαλής, νέος όμως. Και υπήρχαν 66.000 Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη. Τι έκανε για να τους κρατήσει, τίποτα. Και έλεγε πάντα ψυχραιμία. Μπορούσε να πει: θα διώξετε έναν Έλληνα, θα φύγουν δύο μουσουλμάνοι από τη Θράκη. Τι συμφωνίε είχαν γίνει. Είχε τη δύναμη. Γιατί δεν την είχε. Ήταν η Ρωσία τότε τρόπος και φόβος, η Βουλγαρία με στρατό, η Τουρκία, η Κύπρος δεν είχε πρόβλημα. Γιατί δεν είχε δύναμη. Σε τελευταία ανάλυση, ένας πολιτικός αγαπητέ μου είναι αυτός που έχει δύναμη. Αυτός λέει που ασκεί εξουσία. Οι Έλληνες πολιτικοί ξεστάνε. Δηλαδή κακός μας έβαλε και στην Ευρώπη. Δεν μας έβαλε. Ο Καραμαλής είπε όχι όταν προτείνανε στην Ελλάδα να γίνει ιδρυτικό μέλος σε ΟΚ. Να το πούμε αυτό. Να σου δώσω το απόσπασμα του Ζήγδη να το παίξεις. Γιατί αυτή είναι μια αλήθεια που δεν την ξέρει ο Έλληνας. Ο Καραμαλής είπε όχι όταν είχαμε την ευκαιρία να είμαστε ιδρυτικό μέλος σε ΟΚ. Και πήγε με μια ένωση πλουσίων χωρών που ήταν και η Αγγλία η οποία απέτυχε. Όταν λοιπόν απέτυχε και είχε πει το όχι τότε, έτρεχε από πίσω να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και καλά κάναμε και μπήκαμε. Αλλά ξέρεις πώς μας έβαλε ο Καραμαλής. Με την περίφημη φράση σας έριξα στη θάλασσα, μάθετε να κολυμπάτε ή πνιγείτε. Και ασφαλώς πίστευε ότι θα πνιγούμε. Και δεν πνιγήκαμε. Με την Ελλάδα. Με τον Καραμαλή δεν είσαι. Με την Ελλάδα είμαι. Με τη μνήμη του πατέρα μου είμαι. Με τη μνήμη του πατέρα μου είμαι. Με τους φίλους μου είμαι. Με τα παιδιά. Με το παιδί μου είμαι και με τους φίλους των παιδιών μου. Με τον κόσμο που σήμερα σε σταματάει στον δρόμο και σου λέει: κολλάτε, έχουμε καμία ελπίδα. Ναι, έχουμε ελπίδα. Εάν ξεσηκωθούμε. Πες μου κάτι. Ευχαριστώ για το χειροκρότημα και δεν είχε και σύνθημα. Ευχαριστή για το χειροκρότημα, αλλά εδώ υπάρχει ένα άλλο ερώτημα. Μήπως θέλεις να πολιτευτείς πάλι. Και επειδή βλέπεις ότι ανεβαίνει το Λευκό, ανεβαίνει το Άκυρο, ετοιμάζεσαι για μια νέα κάθοδο στον πολιτικό στίβο και έχεις αρχίσει πάλι και πετάς βεγγαλικά και πυροτεχνήματα. Για κάθοδο όχι. Να είμαι παρόν, ναι. Κατεβαίνουν αυτοί που οι επαγγελματίες πολιτικοί. Έλα, πες το σήμερα ναι. Στο Viva Sky, θα κατέβεις στις επόμενες εκλογές. Θα είμαι υποψήφιος, στην Αθήνα, θα είμαι υποψήφιος όλη την Ελλάδα. Θα έχω συνδυασμού σε όλη την Ελλάδα. Το πιστεύω, ναι, θα είμαι χρήσιμος. Όμως. Όταν λες θα έχεις συνδυασμού σε όλη την Ελλάδα. Κατεβάζεις πολιτικό φορέα ναι, δικό σου ναι, κόμμα. Ναι, μια κίνηση πολιτών, γιατί όχι. Και πιστεύω ότι αυτή. Πώς θα κίνηση... την ονομάσεις έτσι για να βγάλουμε και καμιά ειδισούλα, δεν έχεις αποφασίσει ακόμα. Το όνομα της κίνησης θα το δούμε, ναι. Ε? Θα το δούμε αυτό. Κόσμο έχεις. Πιστεύω ναι. Καλά, όνομα θα βρεις. Κάτι. Κόσμο ότι... έχεις για το νέο προϊόν, γιατί θέλει και κατανάλωση, ε. Πιστεύω ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που
θέλει, έχει το κουράγιο να πει όχι στα κόμματα. Η λευκή ψήφος είναι παγίδα. Οι Αμερικάνοι με το 40% των ανθρώπων που ψηφίζουν βγάζουν από πρώτη δημοκρατία. Η λευκή ψήφος εξυπηρετεί τα κόμματα. Δεν είναι παλικαριά δηλαδή. Παλικαριά θα είναι να τολμήσει κάποιο να πει ναι, κολλάτε, να πάρει την ευθύνη. Τι αποτυχίες, γιατί μπορεί να αποτύχει. Άρα κατεβαίνεις δηλαδή. Ναι, ασφαλώς. Θα είμαι ο ψήφος. Ναι, μήπως όμως. Εκβιασμού σε όλη την Ελλάδα. Μήπως όμως αυτή. Μην μου πεις όμως, Γιώργο, ότι πιστεύεις εσύ ότι έχω πολιτικές φιλοδοξίες. Θα είμαι πάντα ο καλλιτέχνης, δεν θα γίνω ποτέ επαγγελματίας πολιτικός. Άλλωστε, θα αγωνιστώ ώστε να μην έχεις δικαίωμα να κατέβεις να είσαι υποψήφιος πάνω από τρεις φορές να είσαι βουλευτής. Θα αγωνιστώ να μην μπορεί να είσαι υπουργός πάνω από τρεις φορές. Πρέπει η πολιτική να αναπνεύσει. Εγώ δεν είμαι υποψήφιος για να γίνω επαγγελματίας, άλλωστε τα χρόνια περνάνε. Πόσα χρόνια μπορώ ακόμα να τρέχω, να αγωνίζουμε, να κουράζουμε, να ασκώ εξουσία, γιατί αυτό που κάνουμε τώρα είναι μια προσπάθεια να ασκήσουμε εξουσία, να επηρεάσουμε τον κόσμο. Να φύγουμε από τα εθνικά και τα πολιτικά και να πάμε λίγο στον κολάτο. Να πάμε λίγο στην προσωπική σου ζωή, να πάμε λίγο σε κάποιες, αν θέλεις, αθέατες πτυχές δικές σου. Η σχέση σου με τις γυναίκες. Έλα να μιλήσουμε τώρα, Δημήτρη, για τις δικές σου σχέσεις με τις γυναίκες. Η προσωπική μου ζωή δεν είναι επιτυχημένη πολύ. Είναι αυτή που με κάνει δυστυχισμένο. Είναι αυτή που είναι η αδυναμία μου. Είναι οι αγωνίες μου. Δεν είμαι πετυχημένος προσωπικά. Δεν είμαι πετυχημένος προσωπικά γιατί η γυναίκα μου αυτοκτόνησε, που σημαίνει ότι κάποια στιγμή που αισθάνθηκε άσχημα δεν τηλεφώνησε σε μένα, δεν ήρθε να με βρει, αλλά προτίμησε να φύγει από αυτή τη ζωή. Άρα. Και νομίζεις ότι φταίει γι' αυτό. Φταίω γι' αυτό. Φταίω και εγώ γι' αυτό, οπωσδήποτε. Δεν φταίω γι' αυτό, φταίω και εγώ γι' αυτό. Όταν ένας άνθρωπος που τον αγαπάς, που σε αγαπάει, ποτέ δεν πίστευα ότι δεν θα ζήσουμε. Είμαστε χωρισμένοι, ζούσαμε με την Αρλέτα, αλλά είμαστε πάντα πολύ κοντά. Και είμαι, ίσως ο εγωισμός μου, πίστευε ότι μπορούμε να ζήσουμε έτσι, και ότι η Αρλέτα ήταν αρκετά δυνατή να αντέξει την αγωνία της μάνας που είχε ένα αυτιστικό παιδί. Ήταν μια πολύ όμορφη γυναίκα και μια γυναίκα που μου έδωσε πολλά και με αγαπούσε πολύ. Ξέρεις τι μου είχε επιτυχεί με γυναίκες, λες. Ξέρεις να ζεις και να έχεις επιτυχίες, εντός εισαγωγικών επιτυχίες. Κυνήγαγες να νομίζεις ότι έχεις επιτυχίες. Μια ζωή κυνήγαγες τις γυναίκες, ε. Το ήξερε. Το σώμα μου τις κυνηγάει και τώρα. Η ψυχή μου δεν τις κυνηγάει. Έχουμε διάσταση με το σώμα και την ψυχή. Όχι, γιατί, πώς γίνεται αυτό, δηλαδή, το στέλνεις μόνο το σώμα. Το σώμα πηγαίνει μόνο, έχει αδυναμίες, είναι αδύνατο το σώμα. Την αφήνεις, την αφήνεις. Τι έλεγε ο Καβάφης. Ότι ζητάω να αλλάξω κάθε βράδυ, κάθε μέρα και όταν έρθει το βράδυ το σώμα κυριαρχεί. Όμως η Αρλέτα. Σε έχει σημαδέψει η ιστορία της Αρλέτας. Ασφαλώς. Γιατί η Αρλέτα δεν. Είναι κάτι που φαίνεται στα μάτια σου και κυρίως σε αυτούς που σε ξέρουν χρόνια. Δηλαδή θα μου επιτρέψεις να σου πω τώρα που κάνουμε αυτή τη συνέντευξη ότι επειδή εγώ σε γνωρίζω πολλά χρόνια και έχουμε κάνει παρέα, είναι η πρώτη φορά που στο λέω ότι κάπου στα μάτια σου υπάρχει αυτή η σκιά της Αρλέτας για το θάνατο της οποίας. Μπορεί και να μην έχει καμία ευθύνη. Εγώ βέβαια δεν είμαι κριτής, αλλά. Το θέμα είναι ότι είναι τρομερό να σου λείπει μια γυναίκα που ήμουν για αυτήν σίγουρος ότι με αγαπούσα. Και δεν θα είμαι ποτέ σίγουρος ότι μια γυναίκα με αγαπάει. Και αυτό είναι τρομερό, είναι φοβερή αδυναμία. Να μην είσαι σίγουρος ότι σε αγαπάει κάποιος. Ο Αλέξανδρος, δεν το πιστεύω. Όμως και εδώ βλέπω ότι πρέπει να απομακρύνω τον Αλέξανδρο από κοντά μου. Γι' αυτό σου λέω ότι είμαι αποτυχημένος, γιατί δεν έχω το δικαίωμα να δώσω τις αγωνίες δικές μου, τους εχθρούς τους δικούς μου. Μπήκε ο Αλέξανδρος στο Εθνικό Θέατρο, μπήκε το παιδί, είχε πάρει βραβείο 16 ετών ηθοποιίας ο Αλέξανδρος. Και μπήκε στο Κωνσταρπατόρα στη Γαλλία, ο πρώτος Έλληνας που μπήκε στην ανώτερη σχολή θεάτρου της Γαλλίας. Άρα δεν είναι τι περίεργο να μπει στο Εθνικό στην Ελλάδα, δεν έτσι. Του κάναν τζι κόλαση μέσα στο Εθνικό. Κόλαση. Οι άνθρωποι που ήταν επαγγελματίες, με ξέρανε και με αγαπούσαν, κόλαση, μίσος. Όταν μίλαγε ο Αλέξανδρος, λέγανε αυτά τα λέει ο πατέρας σου. Λογικό δεν μιλάμε με τον πατέρα του, χτίζεις είμαι. Δεν μιλάμε για τα χτίζεις, θα μιλάμε για τις οικοδομές. Αφού είμαι σκηνοθέτης, θα μιλήσουμε για το θέατρο. Κόλαση. Έχει ο Αλέξανδρος τους εχθρούς. Πληρώνει αμαρτίες δικές μου. Ασφαλώς. Εδώ ήταν σε ένα θέμα. Πληρώνει τα λάθη σου και λάθη. Όχι, δεν πληρώνει. Λάθος μου δεν είναι. Πληρώνει τις στάσεις σου. Τη στάση μου πληρώνει. Το ότι ζήτησε το ελληνικό κέντρο κινηματογράφου, ζήτησε να φύγει από μια ταινία ο Αλέξανδρος που τη χρηματοδότησε.